θα ήθελα να κάνω 2-3 αναφορές, επειδή δεν θέλω να δίνουμε από εδώ λανθασμένες εντυπώσεις, αν και είπα χθες ότι δεν έχω πληροφορίες, για τη φωτιά στο Βαρνάβα, από την οποία ξεκίνησε όλη αυτή η καταστροφή. Είχα πει χθες ότι είναι πραγματικά ύποπτο ότι μπήκε στη συγκεκριμένη περιοχή και πιθανολογούσα ότι μπορεί να είναι εμπρησμός. Το πρωί είδα ότι υπήρχαν δύο πιθανότητες, δύο ενδεχόμενα, να είναι εμπρησμός ή από ηλεκτρικό ρεύμα, από βραχυκύκλωμα. Τελικώς μάλλον καταλήγουν στο βραχυκύκλωμα μέχρι εκεί, για να μην μένουν λαθασμένες εντυπώσεις. Επίσης, έχω δει ότι στη Βρετανία, τώρα δεν ξέρει κανείς και τι βλέπει, αν αυτές οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι αληθινές ή όχι, πάντως ασχέτως το πώς ξεκίνησαν τα γεγονότα, εννοώ με την σφαγή τριών κοριτσιών, ασχέτως της διαχείρισης που, της εμπλοκής ξένων υπηρεσιών που είναι εμφανής, που έγινε με λανθασμένες πληροφορίες για τον δράστη, αυτά δεχόμαστε ότι είναι έτσι. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει μια τέτοια έκρηξη στην κοινωνία σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί. Ότι δηλαδή η κατάσταση στη Βρετανία έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο σκηνικό που μπορεί κάποιος να ρίξει το σπίρτο να πάρει φωτιά. Όπως βλέπουμε, έχουμε πάνω από 1000 συλλήψεις και τη σοβαρότητα της κατάστασης μας τη δείχνει το εξής γεγονός, ότι κινητοποιήθηκε η δικαιοσύνη στην Βρετανία, κάνει ταχύτατες δίκες, επιβάλλει ποινές αρκετά αυστηρές για να δώσει μήνυμα στην κοινωνία, καθίστε καλά, καθίστε ήσυχα, που σημαίνει ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει εκεί. Το ανέφερα γιατί αυτά μπορεί να είναι και εικόνες από το μέλλον της Ελλάδας. Θα δείτε παρακάτω πράγματα. Είδα ένα βίντεο που ανάρτησε ένας λογαριασμός στην Τουρκία που λέει στρατιωτικές πληροφορίες, έτσι λέγεται, ασκερή στιγμπαράτ, που είχε μερικούς ανθρώπους ολόγυμνους που τους οδηγούσαν Τούρκοι στρατιώτες από το τουρκικό έδαφος, από εκεί που ήρθαν δηλαδή, στη Συρία. Ήταν Σύριοι μετανάστες, πρόσφυγες. Μετά δέχθηκε, φαίνεται, και μάλιστα το έλεγε, τους διώχνουμε, με υπερηφάνεια το έλεγε, να πάνε από εκεί που ήρθαν. Μετά φαίνεται έπεσαν πάνω του τα μέσα και το άλλαξε και λέει έρχονται από την Ελλάδα. Είμαστε το εύκολο θύμα. Δηλαδή η Τουρκία και τους ξεγυμνώνει και τους διώχνει και μετά το χρεώνει και σε εμάς. Γιατί? Διότι το σύστημα αντιπροπαγάνδας της Ελλάδας είναι ανύπαρκτο. Δεν μιλάω για σύστημα προπαγάνδας, άστο αυτό. Τουλάχιστον αντιπροπαγάνδα, να αμυνθούμε. Να... Λοιπόν, και κλείνοντας για το θέμα αυτό με τις... Ακούστε, αυτό το κανάλι δεν θέλω να γίνει, και θέλω να το σεβαστείτε αυτό, δεν θέλω να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης σεναρίων και συνωμοσιών. Δεν με αφορά αυτή η ιστορία, όχι μόνο δεν με αφορά, το θεωρώ και απειλή για τη χώρα το να βρίσκονται άνθρωποι εφάνταστοι και να διακινούν σενάρια το ένα και το άλλο, να ταρπάζουν ότι φταίνει το ένα, φταίει το άλλο, φταίει εκείνος, το αυτό. Αυτό το θεωρώ και απειλή για τη χώρα μας. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να είναι ψαγμένοι να εξετάζουν την κάθε πληροφορία που διακινείται από τον οποιονδήποτε και να μην την ενστερνίζονται. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρει κανείς ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτό το δυναμικό στην κοινωνία που επαναλαμβάνω είναι η εθνική απειλή, τι να πει. Δηλαδή, όταν παρατηρούμε ότι αυξήθηκε η θερμοκρασία, άμα το πεις κλιματική αλλαγή γίνεσαι συστημικός. Μιλάμε ότι κάποια στιγμή, τι να πω τώρα, αυτό είναι παραλογισμός, παιδιά. Εγώ δεν είπα πώς προήλθε η υπερθέρμανση του πλανήτη. Βλέπω το θερμόμετρο. Δηλαδή, τι να πω.
ότι κρυώνω όταν έχει 40 βαθμούς που δεν είχε ή όταν... Τι να πω, ότι βρέχει κάθε μέρα όταν έχει να βρέξει 3 μήνες. Δηλαδή πραγματικά έλεος. Δεν με νοιάζει, δεν εξετάζουμε εδώ, ότι είναι η δουλειά μας να εξετάσουμε πώς προήλθε αυτή η κατάσταση. Μακάρι να βρεθεί ένας έγκυρος φορέας να μας ενημερώσει, να σε ενημερώσω κι εγώ. Δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα. Μπαίνω στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτής της πραγματικής κατάστασης. Δηλαδή, εάν δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ούτε αυτό, τι να κάνουμε ρε παιδιά, τι να πω, πραγματικά καταθέτω τα όπλα. Καταθέτω τα όπλα. Είπαμε, υπάρχει ανομβρία, που ξέρω εγώ από τι προέρχεται, και αύξηση της θερμοκρασίας στη γη. Δεν λέω τίποτα που δεν ζούμε, και αυτό έχει συνέπειες στην παραγωγή, στην ποιότητα ζωής, στη χλωρίδα, στην πανίδα, σε όλα. Και λέω να γίνει ένας εθνικός φορέας διαχείρισης υδάτινων πόρων, διότι με τους υδάτινους πόρους, εάν τους διαχειριστούμε σωστά, μπορούμε να μετριάσουμε τις αρνητικές, τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της κατάστασης. Τι άλλο να πούμε τέλος πάντων, πραγματικά έλεος δηλαδή, έλεος.